Ντυμένη στα γιορτινά η Λεμεσός, όπως και η υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρος, περιμένει τον ερχομό του Θεανθρώπου, ο οποίος θα φέρει χαρά και ευτυχία στις ψυχές μας που τόσο έχουμε ανάγκη στις δύσκολες αυτές μέρες. Μικροί μεγάλοι διακινούνται στο ημίφος των στολισμένων δέντρων και των πολύχρωμων βιτρίνων, που όσο ψηλές και αν είναι οι τιμές, στέλνουν και αυτές το μήνυμα των εορτών. Ένα μήνυμα μέσα από το οποίο αναδύεται και η χαρά των Χριστουγέννων, που μεταφράζεται σε αγάπη με την ανταλλαγή δώρων και την ετοιμασία ενός ξεχωριστού εορταστικού τραπεζιού. Την τιμητική τους όμως έχουν αυτές τις γιορτάρες μέρες τα παιδιά, που φλερτάρουν ένα πολυθόρυβο παιχνίδι, μια κούκλα, ένα αυτοκινητάκι, με ελπίδα πάντα στον Άι Βασίλη. Πίσω από τις πολύχρωμες βιτρίνες, τα φώτα και τη γιορταστική διάθεση που επικρατεί είναι και μερικά παιδιά που η μοίρα τα κατέταξε σε μια άλλη τάξη ανθρώπων. Ας στρέψουμε τις μέρες αυτές το βλέμμα, δίνοντάς τους λίγη αγάπη μέσα από ένα δώρο, έστω ένα χαμόγελο. Μπορεί όλον το χαμόγελο να είναι ζωγραφισμένο στα πρόσωπα, σίγουρα όμως η σκέψη είναι και κάπου αλλού, εκεί, στη γραφική και θαλασσοφύλητη Κερίνια, στις χρυσές αχτές της Αμοχώς του, στο σκλαβωμένο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, στην καταπράσινη περιοχή της Μόρφου. Κάνε νεογέννητε Χριστέ μας, αυτή να είναι πραγματικά η τελευταία χρονιά που γιορτάζουμε τη γέννησή σου μακριά από τα γιασμένα χώματα της κατεχόμενης πατρίδας μας.